Γεια σας αγαπημένες μου και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε? Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ εδώ μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έφτασα αυτή τη στιγμή του χρόνου, βερκορίτσια μου, που απολαμβάνω τόσο πολύ το να κάθομαι χαμηλά κάτω στο χαλί και να χαζεύω το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι η αγαπημένη μου στιγμή μέσα στην ημέρα. Νιώθω πραγματικά σαν μικρό παιδί. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, διακόσμησα χριστουγεννιάτικα το χώρο του σαλονιού και της κουζίνας. Ανυπομονώ να σας το δείξω. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο, όπως πολύ καλά διαβάσατε στον τίτλο. Θα σας κάνω έτσι μια ξενάγηση στο χριστουγεννιάτικο χωριό που δημιούργησα εδώ στη σαλονοκουζίνα. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα κόκκινα, τα πράσινα, τα καρό. Έχω ντυθεί και χριστουγεννιάτικη εδώ με το καινούριο μου πουλοβεράκι. Έχω μία παραλαβή αυτές τις μέρες από Shein και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη. Θα έρθει βίντεο σχετικό. Σήμερα ωστόσο θα ασχοληθούμε κατά βάση με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και το στολισμό του σπιτιού. Εν τω μεταξύ, χθες Κυριακή είδαμε ένα παιδικό στην τηλεόραση, στο Netflix, Dada McPhee. Δεν ξέρω αν την έχετε δει σαν ταινία, ειδικά με τα παιδάκια σας αξίζει πάρα πολύ να δείτε μια τέτοια ταινία. Δεν είναι χριστουγεννιάτικη, παρόλα αυτά εμένα με ταξίδεψε σαν να έβλεπα χριστουγεννιάτικη ταινία τόσο πολύ. Μου άρεσε και στην ουσία κάνει μαγικά αυτή η Νταντά που προσέχει τα παιδιά και λειτουργεί και καλά με στρατιωτικό τρόπο, αλλά περνάει πολύ όμορφα μηνύματα σαν ταινία. Ψάξτε την να τη βρείτε, αξίζει, είναι αγγλική. Αρκετές και αρκετοί είχετε στολίσει από εσάς, από ό,τι μου είπατε στο προηγούμενο βίντεο με το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου, και άλλοι είστε τώρα στη διαδικασία να στολίσετε μετά τις 20 Νοεμβρίου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας βάλω στο χριστουγεννιάτικο κλίμα με το στολισμό και τη διακόσμηση που έχω κάνει εδώ στο σπίτι. Εγώ φέτος όπως και πέρσι διακόσμησα σε Red Christmas τόνους. Ξέρετε ότι πάντα έχω κόκκινο στη διακόσμησή μου για να έρχεται να συνδυάζεται και με το χριστουγεννιάτικο δέντρο αλλά και με την πιο farmhouse μου αισθητική. Γενικά μου αρέσουν και πιο παστέλ αποχρώσεις, δηλαδή για ένα δεύτερο δέντρο στο σπίτι θα έβαζα και άλλους τόνους και άλλα χρώματα. Παρόλα αυτά, το βασικό κεντρικό κομμάτι του σπιτιού που είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι θέλω να είναι κόκκινο, οπότε κάπως έτσι είναι και όλη η διακόσμηση στο σπίτι. Και κοιτάω γύρω μου και πραγματικά νιώθω φέτος ότι μένω σε κάποιο χριστουγεννιάτικο σαλέ στη Γαλλία τώρα, στην Ελβετία. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ μακριά, είμαι στο Βέλγιο, αλλά πραγματικά νιώθω σαν παραμύθι τον χώρο και ελπίζω να σας ταξιδέψω μαζί μου σε όλη αυτή την διάθεση και σε όλο αυτό το mood που με διακατέχει κάθε φορά που κάνω μια εποχιακή διακόσμηση, πόσο μάλλον για τα Χριστούγεννα, που είναι και τα αγαπημένα μου. Φτιάξτε το αγαπημένο σας ζεστό ρόφημα και πάμε να δούμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Και ξεκινάμε με το κλασικό μακρινό πλάνο του σαλουνιού. Εντάξει, εγώ το βλέπω και νιώθω ότι βρίσκομαι σε κάποιο παραμύθι. Μ' αρέσει απίστευτα το δέντρο, οι συνδυασμοί χρωμάτων που βλέπω, η ζεστασιά που μου δημιουργείται μπαίνοντας στο χώρο του σαλονιού. Το που ήθελα να πετύχω ήταν να έχω ένα κόζι, χουχουλιάρικο, ζεστό σπίτι. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τα κόκκινα, τα πράσινα, τα καρό που είναι σήμα κατά τεθέν των Χριστουγέννων, εξού και η όλη ενσωμάτωση στη διακόσμησή μου. Η αίσθηση που ήθελα να έχω μπαίνοντας στο χώρο της σαλονοκουζίνας είναι να νιώθω ότι βρίσκομαι σε κάποιο σαλέ, ότι με αγγίζει όλη αυτή η ζεστασιά, αυτά τα χρώματα τα οποία σε αγκαλιάζουν, ξέρετε αυτά τα ωραία σαλέ που βλέπεις στις χριστουγεννιάτικες ταινίες, τις αμερικάνικες, είτε τις γαλλικές που έξω χιονίζει και κάθεσαι σε ένα ζεστό χώρο με ξύλο, με τζάκι που καίει. Βέβαια εγώ δεν έχω τζάκι, γι' αυτό προσπάθησα να φέρω τη ζεστασιά με άλλο τρόπο εδώ στο χώρο. Βλέπετε και το δέντρο μας εδώ που το στολίσαμε, θα βρείτε link κάτω στο κουτί περιγραφής για περισσότερες έτσι λεπτομέρειες για τα στολίδια αλλά και για τη διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Κάνατε χαμό, σας άρεσαν πάρα πολύ τα στολίδια, το τελικό αποτέλεσμα, νιώσατε κι εσείς τη ζεστασιά. Αρκετές από εσάς έχετε στολίσει, είμαστε πολλές σε αυτό το mood που στολίζουμε το Νοέμβριο. Και θέλω να σας δείξω και τι έχω βάλει κάτω από το δέντρο. Πραγματικά ολόκληρο σιδηρόδρομο με ράγες. Καταλαβαίνετε ποιος τον έχει βάλει αυτό το σιδηρόδρομο, ο Πολ.
Γιατί το τρενάκι είχε κανονικά τις ράγες του για να μπει γύρω από το δέντρο, εγώ κάπως έτσι το φανταζόμουν. Αλλά είπαμε για τις πρώτες μέρες να τα αφήσουμε με τις ράγες στο μπροστινό μέρος του χαλιού για να βλέπουμε το τρενάκι και να μπαίνουμε έτσι στο κλίμα των εορτών. Στο μπροστινό μέρος του δέντρου, κάτω χαμηλά, έχω βάλει και εδώ πέρα διάφορα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Θεωρώ ότι ολοκληρώνει τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και κάνει και το κάτω μέρος του δέντρου να φαίνεται εξίσου ζεστό όσο είναι όλο το υπόλοιπο δέντρο. Αξίζει πραγματικά να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διακοσμήσετε και χαμηλά το δέντρο σας. Έχω βάλει λοιπόν αυτό εδώ το αυτοκινητάκι, αυτήν εδώ τη χελώνα, η οποία είναι από Βίκο. Εντάξει, ξετρελάθηκα όταν μου την έστειλε η μαμά μου, μου άρεσε απίστευτα, λέω ταιριάζει full με το στυλ μου και γενικά με τη διακόσμηση που θέλω να κάνω για τα Χριστούγεννα. Είναι μεταλλικό, δείτε εδώ πέρα λεπτομέρειες πόσο καλοφτιαγμένο είναι με το χριστουγεννιάτικο δέντρο επάνω στην οροφή του αυτοκινήτου. Τρελάθηκα, το μεταξύ ταιριάζει φουλ με το αυτοκινητό μου που είναι Fiat 500, οπότε μόλις το είδα λέω εντάξει, εδώ είμαστε, το θέλω εννοείται. Πήραμε και αυτό εδώ το χριστουγεννιάτικο τρενάκι, δείτε εδώ πέρα λεπτομέρειες, πόσο ωραία τα βαγόνια, έχω ξετρελαθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πράσινο συνδυαστικά με αυτό το μπορντό, η λεπτοδουλειά που έχει το συγκεκριμένο τρενάκι με τα δώρα στο δεύτερο βαγόνι, τέρμα πίσω έχει και αυτήν τη χριστουγεννιάτικη μπάλα. Και φυσικά τον Τάραντο, εδώ πέρα το Ρούντολφ, τον οποίο τον είχα και πέρσι και το διακόσμησα και φέτος, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και πάμε να σας δείξω και τη διακόσμηση που έχω κάνει στο έπιπλο της τηλεόρασης, που είπα να την κάνω έξτρα χριστουγεννιάτικη. Ξέρετε ότι μου αρέσει να διακοσμώ λίγο παραπάνω τα Χριστούγεννα. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται σχετικά φορτωμένο, παρόλα αυτά εμένα αυτό είναι το στυλ μου. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ένα γεμάτο, στολισμένο, διακοσμημένο σπίτι. Θεωρώ ότι δίνει αυτή τη ζεστασιά των Χριστουγέννων. Έχω βάλει εδώ πέρα το χριστουγεννιάτικο σπιτάκι, home, από Βίκο, ένα αρωματικό χώρο, κανέλα, πορτοκάλι, που πραγματικά μοσχοβολάει και αναδύει στο χώρο φοβερά αρώματα, χειμερινά, πορτοκαλιού και κανέλας. Εννοείται καριοθράφστες, δεν θα μπορούσα να μην δεν έχω καριοθράφστες στη χριστουγεννιάτικη μου διακόσμηση. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν, τους είχα από πέρσι. Η φετινή παρόλα αυτά προσθήκη εδώ στο έπιπλο της τηλεόρασης είναι αυτός ο Ιβασίλης μέσα σε αυτό το κουτί που είναι τελείως αγγλικό. Το έχουν στην Αγγλία εκεί που μπαίνεις για να πάρεις τηλέφωνο. Μου άρεσε απίστευτα, λειτουργεί με μπαταρίες, γράφει Merry Christmas και έχει τα χιονάκια τα οποία πέφτουνε, υπέροχο, διακοσμητικό για το χώρο. Το σπιτάκι το χριστουγεννιάτικο που σας έχω δείξει και σε προηγούμενα βίντεο και εδώ πέρα έφτιαξα μία σύνθεση, δημοποιώντας αυτό το βάζο από IKEA, έβαλα μέσα χιονάκι, κουκουνάρες και κρέμασα κάποιες μπαλίτσες που περίσσεψαν από το δέντρο, τις οποίες πέρασα σε αυτό εδώ το κλαδάκι όπως βλέπετε, ευτυχώς χωρούσανε και έδωσε χρώμα κάπως στο χιονισμένο αυτό χωριό που ήθελα να φτιάξω. Αυτός είναι ο συνδυασμός λοιπόν που έκανα εδώ πέρα στο έπιπλο της τηλεόρασης. Θεωρώ ότι δένουνε μεταξύ τους, δίνουνε χρώμα στο λευκό έπιπλο της τηλεόρασης. Και εννοείται ότι έχω βάλει και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, φυσικά τα έχω κλειστά αυτή τη στιγμή για λόγους ευνόητους, για τα πνευματικά δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε αρκετά το φόντο με το χριστουγεννιάτικο αυτοχωριό, το κόκκινο αυτοκίνητο που περνάει από μπροστά και διασχίζει την πόλη αυτή τώρα τα Χριστούγεννα. Οπότε αυτή είναι η διακόσμηση και εδώ μπροστά, δίπλα στο δέντρο και πάμε φυσικά και στο πιάνο, το οποίο εννοείται ότι δεν θα άφηνα παραπονεμένο. Έβαλε επάνω διάφορα κλαδιά δέντρων, είναι αυτή εδώ η γυρλάντα που έχει ενσωματωμένα φωτάκια μπαταρίας και έχω διακοσμήσει μπροστά με ξύλινα διακοσμητικά. Αυτά εδώ τα έλατα, τα ελαφάκια και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο γούνινο για να δημιουργηθεί ένα χριστουγεννιάτικο έτσι χωριό και να δείξει γιορτινό και χριστουγεννιάτικο και το πιάνο. Θεωρώ ότι οι γωνιές όπως είναι το πιάνο ή το τζάκι αν έχετε στο σπίτι σας είναι μέρη τα οποία αν τα διακοσμήσετε αναδεικνύονται απίστευτα και δίνουν φοβερή ζαστασιά στο χώρο, γιατί είναι κλασικά διακοσμητικά, κλασικές γωνιές του σπιτιού, ένα πιάνο ή ένα τζάκι.
Και πάμε φυσικά να δούμε και εδώ πέρα το κυρίως κομμάτι στο σαλόνι, τον καναπέ μαζί με το τραπέζι του σαλονιού. Έχω βάλει τα κόκκινά μου καρό ριχτάρια, τα είχα από πέρσι, εννοείται ότι δεν θα τα άφηνα και θα τα διακοσμούσα και φέτος. Είναι αυτό το πολύ απαλό ύφασμα που είναι σαν κουβερτάκι καρό, είναι τόσο χουχουλιάρικο και ζεστό, όπως ξέρετε ότι μου αρέσει. Έχω βάλει εδώ πέρα τα κλασικά μου κόκκινα μαξιλάρια από IKEA και φέτος πήρα από Shein αυτά εδώ τα διακοσμητικά μαξιλάρια, μου άρεσαν πάρα πολύ. Εγώ διάλεξα αυτό εδώ με το έλκυθρο που γράφει από κάτω Hot Cocoa, Cozy Blankets, Apple Cider και Candy Canes. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ισορροπεί κάπως με τα κόκκινα ριχτάρια και τα μαξιλάρια και το Candy Canes εδώ πέρα που μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ με North Pole Company και θεωρώ ότι τέριαξαν πάρα πολύ με τα ριχτάρια, τα φώτισαν κάπως που είναι καρό. Και πάμε και στο τραπέζι εδώ πέρα του σαλονιού να σας δείξω τη διακόσμηση που έχω κάνει. Εδώ λοιπόν στο σαλόνι έχω διακοσμήσει με το καρέ μου, το οποίο σας έδειξα στο haul που σας έκανα στο προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι, μάλλον στο προπροηγούμενο, μπερδεύομαι. Έχω βάλει εδώ πέρα τον δίσκο μου, αυτήν εδώ την πιατέλα από παρουσίαση, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι full χριστουγεννιάτικη και έχω κάνει μία σύνθεση επάνω με διάφορα διακοσμητικά σε χρυσό για να συνδυαστεί απόλυτα με τη διακόσμηση του σπιτιού. Με τον Darrand εδώ πέρα έχω βάλει ένα δεντράκι μεταλλικό χριστουγεννιάτικο. Έχω βάλει επίσης το ραβδάκι μου για να σβήνω τα κεράκια. Έχω το κερί από με μεράκι, τελειώνει εδώ πέρα, που είναι το κερί σόγιας. Έχω βάλει και τα σουβεράκια μου από κάτω. Έχω και το καινούριο μου απόκτημα εδώ πέρα από Yankee Candles. Εντάξει, ήθελα πάρα πολύ να πάρω φέτος Yankee Candle, είμαι fan και ειδικά τα εποχιακά αρώματα που βγάζουν μου αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι με raspberry, οπότε δεν μπορούσα να αντισταθώ, είναι με τα δύο αυτά φυτίλια. Και από την άλλη πλευρά έχω και το χριστουγεννιάτικο κερί μου, το οποίο είναι με gingerbread cookies. Οπότε αυτή είναι η διακόσμηση εδώ στο σαλόνι, στα πράσινα, στα κόκκινα, στα καρό. Και πάμε να δούμε και το χώρο της κουζίνας που έχω ξετρελαθεί και εδώ πέρα με το αποτέλεσμα. Δεν ήθελα να βάλω υπερβολικά πράγματα, παρόλα αυτά ήθελα να παραπέμπει σε Χριστούγεννα η διακόσμησή μου. Έχω βάλει εδώ πέρα το καρέ μου, το χριστουγεννιάτικο, εννοείται καρό, για να ταιριάζει με τη διακόσμησή μου στο σαλόνι. Δείτε εδώ τι υπέροχες λεπτομέρειες έχει αυτό το καρέ. Δείτε εδώ πέρα και τι ωραία ποιότητα που έχει το συγκεκριμένο τραπεζομάντιλο. Είναι και αρκετά γεμάτο και παχύ σαν ύφασμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλασικό αυτό σχέδιο των Χριστουγέννων. Έχω κρατήσει εδώ πέρα το βάζο μου από ντεκόγια και έχω βάλει αυτά εδώ τα χρυσά κλονάρια που σας έδειξα στο haul που σας έκανα για να είναι έξτρα γλυτεράτο και χριστουγεννιάτικο. Κεντρικό κομμάτι στη διακόσμηση είναι το στεφάνι που έβαλα επάνω από τον απορροφητήρα. Εντάξει, όταν το είδα ξετρελάθηκα. Στην αρχή είχα πει να το βάλω μπροστά στην εξώπορτα, παρόλα αυτά στην πορεία όταν το δοκίμασα επάνω στον απορροφητήρα μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό γιατί είναι και πολύ πλούσιο σαν στεφάνι. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι τα κλαδιά του, χιονισμένα. Και δείχνει τόσο χειμερινό και σαν να είναι παγωμένο από το κρύο του χειμώνα. Δεν υπήρχε πιο ωραίο μέρος για να το βάλω στην κουζίνα μου, θεωρώ. Και ξεκάθαρα η χριστουγεννιάτικη γωνιά την οποία δημιούργησα εδώ στην κουζίνα. Με το δεντράκι μου μέσα σε αυτό το βάζο που λειτουργεί με μπαταρίες. Έχω βάλει το στρόγγυλο κουτί με τα μπισκότα, το ρολόι μου και εδώ πέρα τα βαζάκια μου τα χριστουγεννιάτικα. Αυτό εδώ είναι και μια καινούργια προσθήκη, βάζω καραμελίτσες και μπισκότα στο ένα και στο άλλο και το δισκάκι μου εδώ κάτω, οπότε αυτή είναι η χριστουγεννιάτικη γωνιά εδώ στην κουζίνα. Και εδώ πέρα στο σκρίνιο μου που βάζουμε τα ποτά σε αυτό το επίπεδο, κρασιά και κάποιο λικέρ, κάποιο ουίσκι, έχω κάνει και εδώ τα μαγικά μου με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Έχω βάλει αυτά εδώ τα φύλλα γκι, όπως θα δείτε.
Είναι από Tournesol, πολύ ωραία ποιότητα και έχουν και αυτά τα πολύ ωραία βατομουράκια για να δίνει χρώμα σε αυτήν εδώ τη γυρλάντα. Έχω βάλει αυτόν εδώ τον Άγιο Βασίλη με το βελούδινο το σκουφάκι του, μου άρεσε απίστευτα. Έχω βάλει γύρω από το δίσκο με την καράφα και τα ποτήρια που είχαμε στο γάμο μας λαμπάκια, αυτά τα λαμπάκια μπαταρίας, δίνει πάρα πολύ ωραίο φως και σε παραπέμπει σε κάτι πολύ ζεστό όταν βλέπεις το σκρίνιο από μακριά. Και στην άλλη πλευρά έχω τοποθετήσει και το αγαπημένο μου καρουζέλ που είναι δώρο των γονιών μου για τα περσινά Χριστούγεννα. Δείτε πόσο όμορφο και μαγευτικό, ταιριάξε πάρα πολύ μέσα στο σκρίνιο. Είναι και κάτι πολύ καλής ποιότητας, οπότε θεωρώ ότι μπήκε στο κατάλληλο σημείο για να αναδειχθεί. Οπότε αυτή είναι η διακόσμηση και εδώ πέρα στο σκρίνιο μου. Μου άρεσε πάρα πολύ και γέμισε φως και ζεστασιά και αυτό το σημείο του σπιτιού. Εδώ πέρα σας έχω και ένα μακρινό πλάνο της διακόσμησης για να τη δείτε καλύτερα από την κουζίνα με την τραπεζαρία, το σαλόνι και τα ζεστά έτσι χρώματα και διακοσμητικά των Χριστουγέννων. Και θέλω να σας δείξω και τη διακόσμηση εδώ στο διάδρομο. Εδώ πέρα είναι η πόρτα του σπιτιού και έχουμε βάλει αυτό εδώ το έπιπλο τείχου, αυτήν την εταζέρα, την οποία έχω διακοσμήσει και εδώ πέρα χριστουγεννιάτικα. Αρχικά στην πόρτα έχω βάλει το γουράκι μου αυτό, το οποίο το έχω από προηγούμενες χρονιές. Είναι από το 2023, αυτός ο Ιβασίλης. Μου το έχει φτιάξει η μαμά μου, είναι χειροποίητο και το έχω εδώ στην πόρτα. Το είχα όλη τη χρονιά, μπορώ να σας πω. Και εδώ πέρα στην εταζέρα έχω διακοσμήσει με το αλογάκι αυτό από Βίκο και αυτό εδώ το έλκυθρο. Και μόλις μπαίνεις στο σπίτι βλέπεις κατευθείαν την τραπεζαρία και το σκρίνιο και το πόσο ωραία είναι φωτισμένο για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, εγώ ταξίδεψα μαζί σας, δεν ξέρω για εσάς, αλλά πραγματικά νιώθω στο χώρο τόσο ζεστά. Ίσως σε κάποιους σας φανεί λίγο φορτωμένο με πολλά πράγματα, παρόλα αυτά εμένα έτσι μου αρέσει να διακοσμώ. Γενικά στις εποχιακές διακοσμήσεις βάζω περισσότερα πράγματα συγκριτικά με την πιο απλή καθημερινή διακόσμηση που έχω υπό κανονικές συνθήκες. Παρόλα αυτά εγώ τα Χριστούγεννα θέλω πραγματικά να νιώθω το σπίτι όσο πιο ζεστό γίνεται και όσο πιο παραμυθένιο γίνεται, γιατί κάπως έτσι ήταν και τα παιδικά μου χρόνια, σε ένα γεμάτο ζεστό σπίτι με πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ειδικά τα Χριστούγεννα που ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, με τα ωραία τα τραπεζώματα, με τους στολισμούς, η μαμά μου πάντα διακοσμούσε το σπίτι έξτρα χριστουγεννιάτικο, οπότε έχω πάρει κι εγώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μικρόβιο των Χριστουγέννων, ένα μικρό ξωτικό κι εγώ. Αυτά λοιπόν, αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφούλα στο κανάλι μου και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο Christmas βίντεο, μάλλον θα έρθει κάποιο fashion haul, κάτι τέτοιο μυρίζομαι για να σας κάνω και ένα μικρό spoiler και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, καλή εβδομάδα να ευχηθώ, ελπίζω να σας πήρω στο χριστουγεννιάτικο mood, φιλάκια πολλά αγαπημένες μου, γεια σας!